Αρχικά θέλω και εγώ να χαιρετήσω τις δίμηνες φοιτητικές κινητοποίησεις ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες. Ένας αγώνας που αγκαλιάστηκε και οργανώθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών με την καθοριστική στήριξη των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των σπουδαστών, των εργαζομένων και του λαού. Το σίγουρο είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό απορρίφθηκε στον δρόμο του αγώνα. Οι φοιτητές μπροστά στις εξελίξεις και την κατάσταση του Δημοσίου Πανεπιστημίου δεν μένουν αμέτωχοι. Υπάρχουν σειρά ζητημάτων με τα οποία οι φοιτητές ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι στο πανεπιστήμιό μας αλλά και σε άλλα ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Ένα από αυτά είναι η κατακόρυφη μείωση της χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά από το 2008 έως το 2021 η χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση αυτή αντίστοιχα είχε ως αποτέλεσμα για το ίδιο χρονικό διάστημα τη μείωση των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού κατά 32,7% και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο στο ΠΑΜΑΚ για παράδειγμα όπου υπάρχουν 13.766 φοιτητές να υπάρχουν μόνο 204 μέλη ΔΕΠ, ουσιαστικά αντιστοιχεί ένας καθηγητής για κάθε 70 φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές του ΠΑΜΑΚ αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών, που αφορά την έλλειψη σε στούντιο μελέτης για τους φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αλλά και συνολικά τις ελλειπείς υποδομές όσον αφορά αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, ειδικά για τα πιο μεγάλα τμήματα του ΠΑΜΑΚ, που είναι το Οικονομικό και το Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να στηβάζονται όλοι ο ένας πάνω στον άλλον στα αμφιθέατρα, κάποιοι να αναγκάζονται να παρακολουθούν μάθημα από τα σκαλάκια του αμφιθεάτρου και κάποιοι να αποχωρούν από το μάθημα επειδή δεν χωράνε να καθίσουν. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση στη νομική του Απιθύτα, όπου φοιτητής πριν 1,5 χρόνο, επειδή δεν χωρούσε να καθίσει, έπεσε από το περβάζι του παραθύρου. Άλλα ζητήματα που αναδεικνύουν μάλιστα το γεγονός ότι η γνώση και οι σπουδές μας κοστολογούνται είναι τα ακριβά δίδακτρα στα μεταπτυχιακά και η επιπληρωμή πιστοποίησης ξένων γλωσσών, που ενώ στα τμήματα Βαλκανικών και Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών παρακολουθούμε για 4 εξάμηνα ξένες γλώσσες, δεν μας δίνεται καμία πιστοποίηση και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε φροντιστήρια για να λάβουμε αυτές τις πιστοποίησεις.